δώρο ζωή στην 23χρονη κόρη του έκανε ο κριτικό Σπύρο Σαϊλαμάκης Η μεταμόσχευση πατος από τον 50χρονο στην κόρη του, που αντιμετώπιζε κακοήθεια στο σικότι αποτελεί την πρώτη από ζωντανοδότη στη χώρα μα. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν εντοπίσαμε κάποιο όγκο <AUTHORWAVE> τέλο πάντων στο σηκώτη. Το ζητούμενο φυσικά ήταν αυτό. Να σωθεί η κόρη μα πάνω απ όλα. Η μεταμόσχευση που στέφθηκε με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο με του γιατρού να δίνουν μια τεράστια μάχη. Όπω αναφέρει η της ΕΡΤ, ο πατέρα τη κοπέλα παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή πρόθυμο να σώσει τη ζωή τη κόρη του. Ένιωσα ευλογημένο που βγήκα συμβατό και μπορούσα να δώσω το μόσχευμα στην κόρη μου. Πήραμε το δεξιό μέρο, το δεξιό ύπαρτο, το δεξιό υπατικό και τον μεταμοσχεύσαμε στην κόρη του αφού πρώτα είχαμε αφαιρέσει το δικό του σηκώτιο. Το ύπαρ λοιπόν έχει την φανταστική ικανότητα ε, να αναπλάθεται και η ανάπλαση είναι τόσο δυναμική που μέσα στον μήνα από το χειρουργείο έχει αναπτυχθεί στο 90% του αρχικού μαγιού. Η περιπέτεια για την 23χρονη Ελένη άρχισε πριν από ένα χρόνο τον Ιούλιο, όταν εντοπίστηκε όγκο στο σηκώτη. Πλέον το κορίτσι, μετά την μεταμόσχευση ύπατο, νοσηλεύεται και αναρώνει στο νοσηλευτικό ίδρυμα, εκφράζοντα την ευγνωμοσύνη τη στην ιατρική ομάδα που στάθηκε στο πλευρό τη. Πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο, έτσι με πιο αυξημένο το άγχο και την αγωνία μα, αφού δεν το είχαμε ξανακάνει. Και του, της προσοχής μας να στηρίξουμε τα όργανα δύο αρρώστων. Δεν ξεχνάς τα πάντα όταν βλέπεις το χαμόγελο αυτών των ασθενών μετά και την ευγνωμοσύνη στα προσωπά. Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών από την ομάδα του καθηγητή χειρουργικής Γεωργίου Σωτηρόπουλου με την συμμετοχή του Γερμανού καθηγητή Δίτερ Μπρέριγκ.